Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που ενώ ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, μέσα τους δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό το πράγμα πολύ εύκολα. Και θέλουν να μεγαλώσουν, να γίνουν σαν όλα τα άλλα, πιο δυνατά, πιο μεγάλα, να νιώθουν ότι τα υπολογίζουν. Αλλά το Hyundai i10 N-Line και είναι μικρό και είναι δυνατό και το υπολογίζεις βέβαια. Και έχει και χώρους. Το πιο πρόσφατο δείγμα της φιλοσοφίας Go Big είναι το νέο i10. Τι έχει καταφέρει λοιπόν η Hyundai σε μια κατηγορία η οποία τα τελευταία χρόνια δεν είχε τόσους πολλούς εκπροσώπους. Στην κατηγορία αυτή που την πιστεύει πάρα πολύ η Hyundai των αυτοκινήτων πόλης, μας δίνει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε και λέμε. Σπορ εμφάνιση. N-Line. Πώς προκύπτει το N-Line. Η Hyundai εδώ και καιρό έχει χαρακτηρίσει τις πιο σπορ εκδόσεις της με το χαρακτηριστικό γράμμα N. Όμως αυτό περνάει και ένα βήμα παραπέρα και σε εξοπλιστικές εκδόσεις. Εξού και το N-Line. Παίρνει λοιπόν χαρακτηριστικά τα οποία του δίνουν μια πιο σπορ χρειά, πιο σπορ εμφάνιση και πιο σπορ χαρακτηριστικά και θα τοποθετεί στο i10. Εξωτερικά λοιπόν βλέπουμε μεγαλύτερες άντες αλουμινίου 16 ίντσων, το N-Line σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου, διπλή απόλυξη της εξάτμισης, κόκκινους χρωματισμούς σε λεπτομέρειες και φυσικά περνώντας μέσα αυτή η φιλοσοφία συνεχίζεται. Σπορ κόκκινες ραφές στο τιμόνι και στα καθίσματα, χαρακτηριστικό κόκκινο περίγραμμα στους στρογγυλούς αραγωγούς και διάφορες λεπτομέρειες από αλουμίνιο οι οποίες ολοκληρώνουν τη σπορ εμφάνιση. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, σπιντάτο και ευέλικτο, με χώρους, το τονίζω, διότι το μεταξώνιο, δηλαδή η απόσταση μεταξύ του πίσω και του εμπρός άξονα έχει μεγαλώσει. Αυτό σημαίνει ότι παραπέμπει σε χώρους σε αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας και είναι όλοι άνετοι και οι επιβάτες και έχουν φυσικά και αποθηκευτικούς χώρους. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του i10. Μικρές διαστάσεις με μεγάλους χώρους. Φαντάζομαι ότι ο χώρος των αποσκευών φτάνει τα 252 λίτρα. Πολύ μεγάλο νούμερο για την κατηγορία ενός αυτοκίνητου πόλης και πίσω θα κάτσουν άνετα 2 ή 3 επιβάτες. Ό,τι πρέπει για τις καθημερινές μετακινήσεις και δεν θα πει και όχι σε παραπάνω ανάγκες μετακίνησης. Η έκδοση N-Line του i10 είναι διαθέσιμη με δύο διαφορετικούς κινητήρες. 1000 turbo με 100 άλογα, αυτός που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, και 1200 ατμοσφαιρικός με 84 ύπους. Αν κάποιος μπορεί να πάει στο 1000 το turbo, νομίζω είναι ιδανικά. Αρκετή υποδύναμη όσο χρειάζεται για ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Χαμηλή κατανάλωση με νέες τεχνολογίες έχει μειωθεί κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά κινητήρων. Μέση εργοστασιακή κατανάλωση 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Και φυσικά είναι εξοπλισμένο με συστήματα ασφαλείας. 12 από αυτά βρίσκονται στη βασική έκδοση. Πραγματικά είναι σούπερ εξοπλισμένο με συστήματα ασφαλείας και όχι μόνο. Μερικά από τα πιο χρήσιμα. Σύστημα διατήρησης λωρίδας. Πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να ξεχαστεί και να πάει να παρεκκλίνει από τη λωρίδα του. Εκεί λοιπόν έχουμε ηχητική προειδοποίηση. Όπα, πρόσεξε, πας να παρεκκλίνεις. Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα. Πολύ σημαντικό, ειδικά μέσα στην πόλη, μικροσυγκρούσεις ή και πιο σοβαρές μπορούν να αποφευθούν ή να μειωθούν οι συνέπειές της. Σύστημα αναγνώρισης της κόπωσης, βλέπει αν ο οδηγός είναι κουρασμένος και σου βγάζει την ανάλογη ένδειξη και αναγνώριση των ορίων ταχύτητας. Και ειδικά για την έκδοση N-Line, επανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, ενώ ο πίσω προφυλακτήρας είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο που μπορεί να φιλοξενήσει ένα μικρό αεροδυναμικό διαχύτη σε συνδυασμό με τη διπλή απόλυξη της εξάτμισης. Και κάτι που παρακαλάμε να είναι αχρίαστο, αλλά αν χρειαστεί είναι πολύ πρακτικό, συνήθως για τη ρημούλκηση του αυτοκινήτου τοποθετείται ένας ειδικός γάντζος με σπήρωμα. Εδώ, στο i10, στο πίσω μέρος υπάρχει ήδη τοποθετημένος, κρυμμένος κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα. Και έχουμε full LED φωτιστικά σώματα. Δεν μπορώ να σταματήσω να κοιτάω τις γραμμές του. Τα πρισμένα του, τα σημεία, αυτά που βγάζουν σπορ, χαρακτήρα, δυναμισμό. Δηλαδή, διχρωμία στην οροφή. Μα από το στόμα μου το πήρες. Πώς γίνεται να μην μπω μέσα και να μην νιώσω αυτή την ενέργεια. Μη σου πω και θα ανανεωθώ κιόλας. Hyundai i10 N-Line. Όλα τα στοιχεία, από το εξωτερικό μέχρι και το εσωτερικό, παραπέμπουν στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έχουν αυτές τις τσαχπινιές που λέω εγώ. Νιώθεις ότι θα μπορούσες να είσαι και σε ένα αγωνιστικό μέσα. Αυτό που παρατήρησα μόλις μπήκα είναι ότι στον πίνακα οργάνων υπάρχουν λεπτομέρειες που θυμίζουν ανθρακόνημα. Εντάξει, πόσο πιο αγωνιστικό. Οι ραφές στο τιμόνι, τα καθίσματα, όλες οι λεπτομέρειες, μα όλες οι λεπτομέρειες σε βάζουν έτσι σε μια άλλη ενέργεια, πιο αγωνιστική. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενεργητικής ασφάλειας κάτω από την ομπρέλα της Hyundai Smart Sense. Όσο για τη συνδεσιμότητά μας, φυσικά και υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση Apple CarPlay
και Android Auto για να έχουμε όλο το περιβάλλον του κινητού μας στην οθόνη αφής 8 ιντσών, δυνατότητα για ασύρματη φόρτιση για να μην μπλέκεται με καλώδια και φυσικά είναι διαθέσιμη και η πλατφόρμα Connected Car, η οποία προσφέρει σημαντικά ωφέλη στον οδηγό όσον αφορά στην ασφάλεια αλλά και τον έλεγχο. Μιλάμε για μια πλήρως εξοπλισμένη τηλεματική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπείτε μέσα στο Hyundai i10 N-Line και να μην πάρετε από αυτήν την άβρα, την ενέργεια και τη σπιρτάδα που έχει. Με τρεις λέξεις, fun to drive. Όσο για τις τιμές του, η έκδοση N-Line με τον ατμοσφαιρικό 1200 κινητήρα που αποδίδει 84 άλογα ξεκινάει από 14.790 ευρώ. Και η έκδοση N-Line με τον 1000 turbo κινητήρα των 100 ύπων από 15.490 ευρώ.